Βρισκόμαστε στην ψαροταβέρνα Μαρίνα, στη νέα ποτίδα Χαλκιδικής, μία από τις πιο διακεκριμένες ψαροταβέρνες στην Ελλάδα. Και σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα ιδιαίτερο πιάτο, ροφό αγιορείτικο σονταβά. Ονομάζομαι Κανακάρης Κωνσταντίνος, είμαι ο διοκτήτης της ψαροταβέρνας Μαρίνας και δίπλα μας είναι ο σεφ, ο Κωνσταντίνος Φεύγας, ένας από τους πιο διακεκριμένους σεφ στην Ελλάδα. Και τώρα θα αποκαλύψουμε ορισμένα μυστικά για το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το εξαιρετικό πιάτο ροφό αγιορείτικο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να μαγειρευτεί ο ροφός αγιορείτικος σονταβά είναι κρεμμύδι, σκόρδο, λεμόνι, αλάτι και λάδι. Ξεκινήσαμε με το ελαιόλαδο έξτρα παρθένο στο τηγάνι μας. Σοτάραμε το κρεμμύδι, βάλαμε το νερό και μετά το σκόρδο. Το μυστικό στο συγκεκριμένο πιάτο είναι να βράσει ο κρεμμυδόζωμος αυτός αρκετή ώρα. Προσθέτουμε το αλάτι μας και όταν βράσει αρκετά πάνω από 1/4, το νερό, το λάδι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, βάζουμε το ψάρι. Όπως είπαμε, το ψάρι έχει την ιδιότητα, το συγκεκριμένο μαύρο ψάρι που είναι ο ροφός, να βγάζει αυτή την κόλλα και να δίνει μια ιδιαίτερη και μοναδική γεύση. Όταν θα βράσει το ψάρι και θα είναι έτοιμο και θα δέσει το νερό η σάλτσα μας, θα δείτε πως θα είναι εκπληκτική, θα το σβήσουμε με λεμόνι και θα είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Εκτός από το χρόνο και την εμπειρία μας, θα δούμε ότι το ψάρι μετά από 1/4 βρασίματος, περίπου με 17-18 λεπτά, όταν βάλουμε το πιρούνι θα έχει ήδη μαλακώσει, είναι έτοιμο. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το Άγιο Όρος και ειδικότερα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα και το μαγείρεμα, πηγαίνω μαζί με τους μοναχούς και μαγειρεύουμε. Το πιάτο μας είναι έτοιμο, καλή σας όρεξη και θέλουμε τις εντυπώσεις σας.